Βρισκόμαστε λοιπόν με τον Γιώργο. Τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο. Τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο και τον Ρένο. Ένας φίλος. Μάλιστα. Εδώ πέρα έχουμε το πρώτο μας βραβείο πέρυσι στο Φεστιβάλ Κιθάρας και το δεύτερό μας. Το δεύτερο μαζί με τον Γρηγόρη τον Πετράκο. Μαζί με τον Γρηγόρη τον Πετράκο. Μάλιστα. Και για πείτε μου, ρε παιδιά, τα συναισθήματά σας, τα συναισθήματα που σας προκλήθηκαν με αυτή σας τη διάκριση. Για ξεκίνησέ μου εσύ, Γιώργο. Εντάξει, είναι πολύ ωραία. Κάθε φορά που καταφέρεις να αποσπάς μια διάκριση, νιώθεις ότι ανταμείβονται οι κόποι σου και γενικά σε ανυψώνει κάπως, σου δίνει δύναμη να συνεχίσεις. Mm-hmm. Και συνεχίζεις. Εντάξει, τώρα έχουμε τις εξετάσεις, οπότε έχουμε διάβασμα. Ξεκινήσαμε το δυστήριο και τα λοιπά, οπότε δεν πολύ προλαβαίνουμε. Ποια τα όνειρά σου? Να ασχοληθώ με την κιθάρα και τη μουσική γενικότερα. Να ανακαλύψω το βάθος της μουσικής και να μπορώ να βγάζω πράγματα. Στις Πανελλήνιες, λοιπόν, περισσότερο ποντάρουμε σε μουσικές σπουδές. Ναι, μάλλον. Mm-hmm. Μάλιστα. Και πώς τα βλέπεις τα πράγματα στον χώρο της μουσικής, της μουσικής βιομηχανίας? Γενικότερα, δηλαδή στην κλασική μουσική. Γενικότερα. Εντάξει, έχουμε μεγάλες παραγωγές. Ο κόσμος δίνει λεφτά για μουσική, αλλά έχουμε λίγο παραγωνίσει την ποιότητα και λίγο έχουμε χάσει το νόημα του όλου κόνσεπτ της μουσικής, ας πούμε. Το οποίο είναι να σε βάζει να σκέφτεσαι μέσα σου. Να έρθεις σε επαφή πιο κοντινή με τα συναισθήματά σου και να γίνεσαι πιο δυνατός από αυτό. Μάλιστα. Και εσύ, Ρένο μου, πέρυσι δεύτερο βραβείο με τον Γρηγόρη τον Πετράκο. Μαζί με τον Γρηγόρη, ο οποίος φέτος δεν μπόρεσε να είναι εδώ γιατί είναι σε περιοδία. Μάλιστα. Για πες μου εσύ τα συναισθήματά σου. Θα συμφωνήσω με αυτά που είπε ο Γιώργος. Ότι ανταμείβονται οι κόποι σου, ότι σίγουρα είναι ένα κίνητρο για να αποχωρήσεις. Ό,τι είπε ο Γιώργος, βασικά δεν είναι διαφορετικό αυτό που αισθάνομαι. Συνεχίζεις την κιθάρα, έτσι? Συνεχίζω την κιθάρα. Έχω τελειώσει, αλλά συνεχίζω να παρακολουθώ όποτε μπορώ μαθήματα. Μάλιστα. Και για πείτε μου, ρε παιδιά, για κάτι άλλο. Θεωρείτε ότι οι νέοι ακούνε ποιοτική μουσική? Άμα ξέρεις που να ψάξεις, ναι, υπάρχουν άτομα που ακούνε ποιοτική μουσική. Mm-hmm. Θέλω να μου πείτε τον αγαπημένο σας Έλληνα καλλιτέχνη. Πολύ δύσκολη ερώτηση. Όλα αυτά με τις καλύτερες. Απλή είναι. Όχι, τον αγαπημένο σας, δεν είπα τον καλύτερο. Τον αγαπημένο. Ο οποίος ίσως να σχετίζεται και με την κιθάρα. Είναι πολύ δύσκολη ερώτηση για μένα. Όλες αυτές οι αγαπημένους και τα λοιπά, δεν ξέρω. Σκέφτομαι, μου έρχεται ένα όνομα στο μυαλό αρχικά, μετά μου έρχεται ένα άλλο. Μετά το πρώτο, το πρώτο όνομα. Τώρα μου έχουν έρθει ήδη 10. Δεν μπορώ να σου πω πραγματικά, συγγνώμη. Εσύ? Και εγώ δεν μου έρχεται κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό. Είναι από. Ούτω ή άλλω η μουσική παππού δεν έχει άμεσα σχέση με, με αυτό που ασχολούμαι σαν επάγγελμα. Μάλιστα. Εντάξει, υπάρχουν πολλοί αξιολογοί. Όπω είναι ο Φανάσπαρμο, αν δεν είναι ο Κράτη Μάλα μα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό περιμένω να ακούσω πάνω κάτω. Ωραία, σα ευχαριστώ πάρα πολύ.